Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Action Business. Εδώ βρισκόμαστε για να μιλήσουμε για τα θέματα τα οποία μας ενώνουν και τα θέματα τα οποία απασχολούν την επιχειρηματικότητα. Μια επιχειρηματικότητα που στις περισσότερες των περιπτώσεων εκφράζεται από την πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη, ίσως και στην τέταρτη γενιά. Είναι πάρα πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις που έχουν ως ζητούμενο στο πώς αυτή η επιχείρηση την οποία έχουν ιδρύσει οι προγενέστεροι, οι μεταγενέστεροι θα τη συναντήσουν, θα τη συνεχίσουν, θα συναντήσουν τα προβλήματα, θα τα αντιμετωπίσουν, θα αναπτύξουν τις δραστηριότητες, θα καταφέρουν να πάνε καλύτερα σε πωλήσεις, θα βρουν νέες ιδέες, θα διευρύνουν την επιχείρηση. Είναι τα ζητήματα που αφορούν τις οικογενειακές επιχείρησεις. Ο Δόκτωρ Ιωάννης Κινιάς μας μίλησε. Τον βρήκαμε στοιχείο, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε θέματα επιχειρηματικότητα, συγκεκριμένα στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Εκτός από το νησιωτικό κομμάτι των επιχειρήσεων και το πόσο πολύ μπορούν να αναπτυχθούν αυτά τα σχήματα των οικογενειακών επιχειρήσεων στα νησιά, οι περισσότερες είναι έτσι. Ο κ. Κινιάς μας μίλησε και για τον διάδοχο, τον επόμενο, το μεθεπόμενο και ίσως τον επόμενο από το μεθεπόμενο απόγονο που θα συνεχίσει την επιχείρηση. Πάμε να τον ακούσουμε τι μας είπε. Γενιά, πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για το κομμάτι των επιχειρήσεων στα νησιά. Τι μέγεθος έχουν? Θα λέγαμε ότι κινούνται περίπου στην περιοχή των μεσαίων επιχειρήσεων. Ναι. Από μάικρο, 0-9 εργαζόμενους, μέχρι μεσαίες, όχι πολλές, ναι, μεσαίες. Σε όλους τους κλάδους, σε όλα τα κλαδικά περιβάλλοντα. Βέβαια υπάρχει διαφοροποίηση σημαντική για ποια νησιά μιλάμε. Ναι. Το Αιγαίο Αρχιπέλαγος έχει 5 επιμελητήρια. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, πλην της Κρήτης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η διασπορά των επιχειρήσεων σε κλαδικά περιβάλλοντα ποικίλει. Ναι. Άλλη είναι η στόχευση των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, των πιο τουριστικών νησιών όπως η Ρόδος, η Κος ή τα νησιά των Κυκλάδων. Ναι. Τελείως διαφορετικός είναι ο χαρακτήρας των επιχειρήσεων στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, όπως η Χίος, η Μυτιλίνη, η Σάμος και το καθεξής. Η οικογενειακή επιχείρηση παίζει μέσα στο διάδοχο σχήμα ή φεύγουν, εγκαταλείπουν τα παιδιά τα νησιά όπως γινόταν στο παρελθόν? Δεν συνεχίζουν την επιχείρηση της οικογένειας. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι η ροχοκοκαλιά της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Ναι. Το στίχημα το οποίο θα συζητήσουμε και σήμερα είναι να δούμε, να αναδείξουμε τον διακριτό ρόλο που πρέπει να έχει η οικογενειακή επιχείρηση, δηλαδή, στο σύστημα της επιχειρηματικότητας, να βρούμε τους τρόπους με τους οποίους θα τη στηρίξουμε και να αναδείξουμε ακόμη και μέχρι και πολιτικές που μπορούν να τη στηρίξουν. Τέτοιες πολιτικές υπάρχουν στην Ευρώπη, είναι εφαρμοσμένες. Το στοίχημα είναι να τις φέρουμε και στην Ελλάδα. Yes. Αλλά το πρώτο βήμα, yes, θα λέγαμε ότι θα πρέπει να είναι να αναγνωρίσουμε το διακριτό χαρακτήρα. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν υπάρχει στην Ελλάδα αποδεκτός ορισμός που να ορίζει την οικογενειακή επιχειρηματικότητα όπως ισχύει σε άλλες χώρες, yes, ώστε να μπορείς να την κάνεις διακριτό πεδίο δράσης, yes, αναφοράς και μετά να έρθεις να εφαρμόσεις πολιτικές πάνω σε αυτές. Η φιλοσοφία μας έχει στραφεί στη συνέχιση της πρώτης και δεύτερης γενιάς επιχειρηματιών, δηλαδή η τρίτη γενιά μπορεί να συνεχίσει το έργο της πρώτης και να το εξελίξει βέβαια στην επιχειρηματικότητα, ανάλογα με τη μορφή. Αυτό είναι το στοίχημα και αυτό θα πρέπει να είναι το στοίχημα. Μία στις τρεις επιχειρήσεις πάνε στη δεύτερη γενιά, λιγότερο από 10% πάνε στην τρίτη και καταλαβαίνετε πολύ μικρότερο ποσοστό την τέταρτη. Αυτό το ποσοστό είναι μεσοσταθμικό σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι περίπου το 80% των επιχειρήσεων, που ασχολούν περίπου τους μισούς εργαζομένους και συσφέρουν πάνω από το 60% του εθνικού αγαθάριστου προϊόντος της εθνικής οικονομίας. Είναι στοίχημα να καταφέρουμε να τις κάνουμε να μακροημερεύσουν. Ναι. Έχουν το όραμα αυτό, έχουν τη θέληση. Δεν έχουν εργαλεία, δεν έχουν τεχνογνωσία και θα πρέπει ακριβώς στο κομμάτι της διαδοχής αλλά και της διακυβέρνησης να τις στηρίξουμε. Μπορούν να βρουν λύσεις μέσα από το πανεπιστήμιο, εργαλεία υπάρχουν, φιλοσοφία να διδαχθεί αυτό, η διάδοχη κατάσταση στο πανεπιστήμιο μπορεί να γίνει? Μπορεί να γίνει. Δηλαδή, έχετε φοιτητές που να είναι ενδεχομένως γόνοι επιχειρηματιών, μπορείτε να τους... Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι είμαστε αυτή τη στιγμή το μοναδικό τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων στην Ελλάδα που προσφέρει προπτυχιακό μάθημα οικογενειακών επιχειρήσεων. Wow.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στο τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων έχουμε εισάγει αυτό το μάθημα, έχουμε εισάγει αυτή την τεχνογνωσία και όχι μόνο αυτό. Σε ερευνητικό επίπεδο, στο Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας του Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων, έχουμε τρέξει 2 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Έχουμε εισφέρει στο να αναπτυχθούν μεταπτυχιακά προγράμματα στις οικογενειακές επιχειρήσεις σε 15 ασιατικά πανεπιστήμια, σε 6 χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και ένα σύγχρονο πρόγραμμα professional education σε 7 ευρωπαϊκές χώρες. Είμαστε, θα μπορούσα να πω, πρωτοπόροι στο κομμάτι αυτό στην Ελλάδα και έχουμε αναπτύξει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο συνεργατών, ένα πολύ μεγάλο consortium σε πολλές χώρες στον κόσμο, όπου και εμείς παίρνουμε τεχνογνωσία, αλλά και εισφέρουμε σε αυτή την τεχνογνωσία. Και μπορώ να πω επίσης και κάτι τελευταίο, ότι έχουμε την τιμή να είμαστε αυτή τη στιγμή ο πρεσβευτής για την Ελλάδα σε ένα διεθνές consortium που κάνει monitoring τα family business σε 50 χώρες στον κόσμο. Ναι. Και το 2024 θα βγει το πρώτο global review, στο οποίο έχουμε συμμετάσχει και έχουμε εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Ο Ιωάννης Κίνιας μας μίλησε λοιπόν για το διάδοχο σχήμα, για το πώς μπορούν τα παιδιά να πάνε στην επιχείρηση που έχει ο πατέρας, που ενδεχομένως να έχει ιδρύσει ο παππούς και ο προπάππους και να προχωρήσουν την ζωή τους. Το διάδοχο σχήμα. Στην επόμενη εκπομπή θα μιλήσουμε για τα προβλήματα της νησιωτικής επιχειρηματικότητας. Είναι εύκολο για να παραχθούν προϊόντα και υπηρεσίες. Μέχρι τότε, όλες και όλοι. Να είστε καλά. Thank you.